Θα ήθελα ένα γρήγορο σχόλιο, κυρία Ευθυμίου, καταρχήν από εσάς. Η σειρά αυτή, η προσπάθεια να δει ο Sky την ιστορία του 21, όπως θα προσπαθήσει να δει και άλλες μεγάλες στιγμές ελληνικές, αλλοιώνει την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, καταρχήν χρειαζόμαστε επιγόντως να συζητήσουμε την ιστορία μας και μάλιστα με γλαφυρό, μοντέρνο, πλούσιο τρόπο. Από εκεί και πέρα, κάποια σημεία χρειάζονται το μέτρο τους. Δηλαδή, πράγματι, στα σχολεία μας έχουμε μάθει το α, το οποίο προφανώς δεν είναι ακριβές, αλλά το σημείο που το μετακινούμε και το τοποθετούμε κοντά στην επιστημονική αλήθεια, εκεί επειδή είναι περίπλοκο. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία είναι περίπλοκα. Μάλιστα. Και φυσικά είμαστε αναγκασμένοι να τα συνοψίσουμε σε μια φράση. Και επιλέξουμε φράση. Και τα βασικά. Πολλές φορές οι φράσεις μας τελικά δεν είναι ακριβείς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελε μάλλον μια μεγαλύτερη προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει άλλα. Κυρία Χαρτίκα, θα ρωτήσω και τη δική σας γνώμη, εννοείται για τη σειρά που παρουσιάζουμε στο κοινό. Ένας ιστορικός μελετάει πολύ σύνθετα φαινόμενα. Και όταν, όπως σε μια σειρά σαν τη δική σας, πρέπει να εκλαϊκευθούν αυτά τα σύνθετα φαινόμενα, αυτό πρέπει να γίνει με κάποια εξοικονόμηση του σύνθετου των φαινομένων αυτών. Δηλαδή η απλούστευση ενέχει παγίδες. Ίσως υπάρχουν μερικές απλουστεύσεις στη σειρά αυτή που χρειάζονται προσοχή. Νομίζω έχουν γίνει μερικές υπεραπλουστεύσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη μερικές υπερβολές, δηλαδή προσπαθώντας να φανούμε κάπως πιο αντικειμενικοί, δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση σε πράγματα που δεν είναι πράγματι τόσο σημαντικά. Είδα, ας πούμε, ότι και σχετικά με την διαμάχη και τη διχόνοια θα τα τοποθετούσα όλα αυτά κάπως διαφορετικά, ότι σε ένα έθνος, σε ένα γένος, σε ένα έθνος που είναι διάσπαρτο, που είναι αποκεντρωμένο, αλλά που δρά, που ζει ένα πολιτισμό που δεν έχει κοπεί ποτέ. Γιατί άμα σκεφτούμε, οι Έλληνες που έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη πέρασαν στα Ιόνια, Κρήτη, Ιόνια, Βενετία, εγκατέστησαν εκεί τυπογραφίες, έβγαλαν ελληνικά βιβλία, πέρασαν μετά στη Βιέννη για το διαφωτισμό, τα βιβλία του διαφωτισμού βγαίνουν στη Βιέννη. Στις Παραδουνάβιες ακμάζει ο ελληνισμός, στις ρωσικές επαρχίες επίσης. Έχουμε μια εμπορευματική τάξη μέσα στη χώρα. Ήπειρος, Θεσσαλία, εμπορεύονται με την Κεντρική Ευρώπη. Έχουμε ένα στόλο εμπορικό, ο οποίος διασχίζει τη Μεσόγειο. Δηλαδή, ήθελα να δοθεί λίγο έμφαση σε αυτόν τον διάσπαρτο μεν, αλλά και επικεντρωμένο ελληνισμό, που δεν είναι απλώς οι άνθρωποι που σκάβουν μόνο τη γη. Βέβαια, πολλές περιοχές της Ελλάδος είναι παραμελημένες. Είναι έμποροι, μορφωμένοι άνθρωποι. Όταν έχουμε τα σχολεία, στα Γιάννηνα σχολεία, στη Θεσσαλία σχολεία, στην Πάτμο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, ήθελα λίγο να δοθεί έμφαση, να μην φοβόμαστε ότι θα μας πούνε, δεν είναι εθνικισμός αυτό. Αυτό είναι η σωστή καταγραφή της ιστορίας μας από την άποψη των ιδεών του πολιτισμού. Κύριε Μιχαηλίδη, θα κλείσω με εσάς. Κύριε Πορτοσάλτε, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης και τις παρατηρήσεις που γίνανε επί της σειράς, τις οποίες τις σεβόμαστε απόλυτα, προέρχονται από εκλεκτούς συναδέρφους αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα πράγματα απασχόλησαν όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην παραγωγή και ήταν πάρα πολλοί αυτοί επί πάρα πολλά χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, να μπορέσει μια τηλεοπτική σειρά μέσα στον περιορισμένο χρόνο και στις δικές της ανάγκες που έχει να μπορέσει να ζυμώσει όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Είναι βέβαιο πως έχουν γίνει και λάθη, κάποια πράγματα ίσως έχουν κουνιστεί περισσότερο. Και θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Μιχαηλίδη, να τα βάλουμε ακριβώς στην τελική εκπομπή, όλα αυτά να συζητηθούν. Στην τελική όταν εκπομπή. Όταν πια στην ένατη εκπομπή με το καλό, όταν τελειώσουμε με τη σειρά.
Απλώς αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν υπήρξε κάποια μυστηριώδης πρόθεση για κάτι άλλο. Και νομίζω ότι ο σταθμός θέλει να δώσει τη δυνατότητα και στους συναδέρφους να εκφράσουν όλοι τις απόψεις τους, αλλά νομίζω να συνεχίσει και αυτή τη γόνιμη αναδίφιση στο παρελθόν, στο ελληνικό παρελθόν, το οποίο ελληνικό παρελθόν δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στο σημερινό ελληνικό κράτος. Υπήρξε ο ελληνισμός ο παρικιακός, ο ελληνισμός της διασποράς, όπως είπε και η κυρία Κουμαριανού. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ πλούσιος χώρος για να μπορέσει και σε επόμενα βήματα η επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιώντας βεβαίως τα μέσα πια τα τεχνολογικά, όπως είναι η δύναμη της εικόνας, να μπορέσει να δώσει στον... Έχει ήδη δώσει και σε αυτή τη σειρά αλλά και σε άλλες, σε διάφορες εκπομπές που έχουν γίνει, να δώσει στον μέσο Έλληνα τηλεθεατή παραγωγές υψηλής ποιότητας, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν τους σύγχρονους Έλληνες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τα σημερινά προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην επόμενη, επόμενη εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλίδη, θα υποδεχθούμε τον Ιάννη Καποδίστρια. Ναι.